Πάμε στην κυβέρνηση. Κύριε Λεδημιώτη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριάκο. Έχει ανακοινωθεί ο επόμενος αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος ή επόμενη? Έχουμε ανακοίνωση ακόμη? Δεν έχει ανακοινωθεί. Μόλις ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λάβει τις αποφάσεις του, θα ανακοινωθεί, κύριε Κυριάκο, και θα ενημερωθεί. Εντός της ημέρας? Δεν αποκλείεται, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα είχαμε και Υπουργικό Συμβούλιο και Εθνικό Συμβούλιο το απόγευμα. Ενδεχομένως να μην καταστεί εφικτό. Γιατί ο κόσμος μπαίνει και έρχεται στο προεδρικό, μας ενημερώνουν. Όντως, είδε υποψήφιους ο πρόεδρος? Δεν γνωρίζω, κύριε Κυριάκου, δεν είμαι στη θέση να γνωρίζω. Σας επαναλαμβάνω ότι μόλις ο πρόεδρος λάβει τις αποφάσεις του, αυτό θα ανακοινωθεί. Τελικά σωστά έκανε και παραιτήθηκε η κυρία Κομοδρόμου? Η κυρία Κομοδρόμου, κύριε Κυριάκου, έλαβε τις αποφάσεις της. Χθες υπέβαλε την παραίτησή της ενώπιον του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Παραίτηση την οποία ο πρόεδρος έχει κάνει αποδεχτή. Ναι, αλλά αυτή η διαδικασία από μόνη της τη σκέφτηκε? Κάποιος της είπε ότι πρέπει να κάνει αυτή τη διαδικασία, σωστά? Κύριε Κυριάκου, υπήρχε αυτή η ιδιομορφία του καθεστώτος ταυτόχρονα του δημοσίου υπαλλήλου που διατηρούσε η κυρία Κομοδρόμου στη θέση της στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και της ιδιότητας του κρατικού αξιωματούχου ως αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος. Ως ανάθεση καθηκόντων, η κυρία Κομοδρόμου διατηρούσε τις μισθολογικές απολαβές, όχι τις θέσεις της αναπληρώτριας κυβερνητικής εκπροσώπου, αλλά τις θέσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, που ήταν σε πιο χαμηλή μισθολογική κλίμακα προφανώς. Αυτή η ιδιομορφία ήταν και που προκάλεσε αυτό το ζήτημα. Το ΑΚΕΛ επιμένει και για τη δική σας παραίτηση. Πώς απαντάτε? Κύριε Κυριάκου, είναι σεβαστή η κάθε άποψη, ιδιαίτερα στην Δημοκρατία. Έχω συζητήσει το θέμα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και κατά την διάρκεια που ήμασταν στη Νέα Υόρκη. Αντιλαμβάνεστε βέβαια, χωρίς να θέλουμε να υποβαθμίσουμε το θέμα, ότι κατά εκείνη την κρίσιμη εβδομάδα δεν μπορούσε αυτό το ζήτημα να ήταν η προτεραιότητα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, όπως ίσως κάποιες πολιτικές δυνάμεις ή κάποια μέσα να το έθεταν. Έπραξα αυτό που επέβαλε η συνείδησή μου. Βρίσκομαι εδώ ως κυβερνητικός εκπρόσωπος να καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταπεξέλθω και στην εμπιστοσύνη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά και στα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί. Όταν λέτε το συζητήσατε με τον Πρόεδρο, τι του είπατε δηλαδή, τι σας είπε? Θα αρκεστώ σε αυτό, κύριε Κυριάκου, το έχω συζητήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και σας είπε ότι προχωράμε χωρίς κανένα πρόβλημα? Κύριε, εγώ το έχω συζητήσει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω, έχω πράξει αυτό που η συνείδησή μου επιβάλλει. Βρίσκομαι εδώ για να μπορέσω να επικοινωνήσω καλύτερα το έργο της κυβέρνησης. Τώρα ο νέος αναπληρωτής θα είναι πάλι με απόσπαση ή θα είναι και ένα καινούριο πρόσωπο, για να μην έχετε τα ίδια παρατράγουδα? Να αναμένουμε, κύριε Κυριάκου, τις αποφάσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και είμαι βέβαιος ότι θα σας λυθεί η απορία. Θα μας λυθεί εντός της ημέρας, περιμένουμε. Στον Πολίτη σήμερα μιλούν για έρευνα του Γενικού Ελεκτή για Νίκο Χριστοδουλίδη όταν ήταν αποσπασμένο στο Προεδρικό. Υπάρχει τέτοιου είδους έρευνα επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη? Ό,τι έχει γίνει, κύριε Κυριάκου, έγινε σύμφωνα με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ασκούσε τα καθήκοντα και του Διευθυντή Διπλωματικού Γραφείου και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, δύο πολύ απαιτητικά πόστα, αν θέλετε, σύμφωνα με την νομοθεσία και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα είναι καθαρά διορισμός του αναπληρωτή-αναπληρώτριας και δεν θα δούμε ένα ευρύτερο ανασχηματισμό ή κάτι να αλλάζει σε ένα μεγαλύτερο πεδίο, κύριε Λεδημιώτη? Κύριε Κυριάκο, αυτή τη στιγμή αυτό που έχει ενώπιον το πρόεδρο τη Δημοκρατία είναι η πλήρωση αυτή τη θέση που έχει κενωθεί χθε μετά την παράτηση τη κυρία Κομοδρόμου. Μάλιστα. Το κομμάτι που αφορά ουσιαστικά τον είχατε πει για το πρωί για δόλο, ότι δεν ήταν λάθος όλα αυτά. Τι εννοείτε δεν το κάνατε με δόλιο τρόπο? Κύριε Κυριάκο, αυτό που εννοούσα, ότι πρώτα απ' όλα είχα πει ότι δεν πρόκειται να υπεκφύγουμε, ότι εκ των πραγμάτων ήταν λάθος, γι' αυτό και αποσύρθηκε το αίτημα από την Βουλή. Αυτό όμως που είχε γίνει το λάθος δεν ήταν ούτε κατόπιν δόλου, ούτε κατόπιν σκοπιμότητας για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Υπενθυμίζω ότι οι απολαβές της κυρίας Κομοδρόμου ως διατηρώντας τη θέση του Πανεπιστημίου Κύπρου ήταν στην κλίμακα που είχε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου χαμηλότερες από τις αναπληρώτες κυβερνητικές εκπροσώπου και δεν υπήρχε ζήτημα οποιασδήποτε σκοπιμότητας. Και οι άλλοι λαμβάνουν υπερορίες στο Υπουργικό, στο Προεδρικό? Είναι όπως προνοείται το καθεστώς των δημόσιων υπαλλήλων, σύμφωνα με το καθεστώς που εργάζονται στις υπηρεσίες που έχουν αποσπαστεί. Μάλιστα. Στο κομμάτι δηλαδή της συνομιλίας που είχαμε με τον Πρόεδρο,
είχατε υποβάλει παραίτηση, σας είπε ο πρόεδρος να μην παραιτηθείτε. Επ' αυτού τι μπορούμε να πούμε? Κύριε Κυριάκο, να επιτρέψετε να περιοριστώ σε αυτό που σας έχω αναφέρει. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που έχει σημασία. Έχω αναφερθεί, το θέμα το έχω συζητήσει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι δεν προσφέρει κάτι άλλο να επεκταθούμε περισσότερο. Μάλιστα. Θεώρησε, φαντάζομαι, ο πρόεδρος ότι αυτό το λάθος δεν ήταν ικανό να δημιουργήσει απανωτά προβλήματα? Παραλαμβάνω, δεν έχω κάτι να προσθέσω, κύριε Κυριάκου. Θα περιμένουμε να δούμε τώρα, είναι στην κηδεία, αν θα προβεί σε δηλώσεις ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να ξεκαθαρίσει και αυτό το κομμάτι με το μεταναστευτικό και όλα αυτά που έρχονται από Λίβανο και Τουρκία. Είμαστε σε επιφυλακή, κύριε Ελετιπιώτη. Προφανώς, κύριε Κυριάκου, το παρακολουθούμε πολύ στενά. Ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε ένα από τα κορυφαία ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Έχουμε πετύχει τους τελευταίους μήνες ανατροπή των δεδομένων και των αριθμών, μια καλύτερη, αν θέλετε, εικόνα. Και γι' αυτό χθες έχει σημάνει, έχετε μπει και στον τίτλο συναγερμό, παρακολουθούμε πολύ στενά για να μπορέσουμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε πιθανές νέες ροές. Και την ίδια ώρα με τον Κυπριακό, το οποίο θα δει και το απόγευμα ο πρόεδρος με τους πολιτικούς αρχηγούς, είναι απανωτά τα όχι Τατάρ, ουσιαστικά ο απεσταλμένος, καλό χειμώνα να δούμε το ενδεχόμενο αυτό. Δηλαδή τι να περιμένουμε στο Κυπριακό, γιατί όλο αυτό που είχε στηθεί για τη Νέα Υόρκη δεν έχει οδηγήσει απολύτως πουθενά, κύριε Λεπιώτη. Κύριε Κυριάκου, εντάξει, να σας πω ότι και εδώ θα πρέπει να το θέσουμε τη συζήτηση στην βάση της και στο πλαίσιο που οφείλουμε να το θέσουμε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αναλάβει μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία με στόχο την κινητικότητα στο Κυπριακό μετά από μια απομολογουμένως παραδεδαμένη περίοδο τέλματος στις διαπραγματεύσεις. Στην ίδια στιγμή επιθυμούσαμε και στοχεύαμε στο να αποσαφηνίσουμε για ακόμα μια φορά και στην διεθνή κοινότητα αλλά και στον ΟΕΕ την προσήλωσή μας στη συμφωνημένη βάση λύση στην Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως άλλωστε προνοούν και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια των επαφών του στη Νέα Υόρκη, αλλά και κατά την συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα, επανέλαβε ακριβώς αυτή την βούλησή μας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί που έχουν διακοπεί, αλλά και την υψηλή προστιθέμενη αξία που θεωρούμε ότι θα έχει ο διορισμός ενός απεσταλμένου από τον Γενικό Γραμματέα ως προς την διερεύνηση της προοπτικής επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Τέλος, είχε εκφράσει και την ετοιμότητά του για την πραγματοποίηση μιας κοινής συνάντησης με τον κύριο Τατάρ στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Κυριάκο, ότι η αδιέξοδη στάση του κατοχικού καθεστώτος δεν μπορεί να είναι ευθύνη δική μας. Εμείς θα συνεχίσουμε. Είναι γι' αυτόν τον λόγο, άλλωστε, που έχει συγκαλέσει και συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφενός να ενημερώσει τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τα αποτελέσματα των επαφών, αλλά και αφετέρου για να γίνει ο απαραίτητος συντονισμός για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να λάβουμε το επόμενο διάστημα, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις σε επανάρξη των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστούμε, κύριε Λεδιμπιώτη.